Να σας χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, από την περιοχή της Ατλαντίδας, από την Αγία Βαρβάρα. Άλλη μια εκπομπή παρεμβάσεις εδώ, από το Star Βόρειας Ελλάδος. Και φυσικά πλούσια η πολιτική επικαιρότητα, την οποία και θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Δράμας της Δημοκρατικής Αριστεράς, στέλεχος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ και να συζητήσουμε, έχω την αίσθηση, ενδιαφέροντα θέματα. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, κύριε Φυλακτέ. Ας ευχηθούμε και στους δραμηνούς συμπολίτες μας και σε όλη την περιφέρεια και σε όλη τη χώρα να έχουμε καλό καλοκαίρι χωρίς πολλές αναταράξεις, με δροσιά και με υπόλοιπο διακοπών ευχάριστο. Πέντε μέρες, πέντε δις παρόλα αυτά, τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, κομβικός μήνας, ο σκληρότερος ίσως μαζί με το Σεπτέμβριο του δεύτερου εξαμήνου. Είναι γεγονός ότι όλοι περιμέναμε ότι θα ζήσουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, οπότε διαφαίνεται όμως και τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά και ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση και σε ανέχεια και πραγματικά και εγώ, όπως και όλοι οι πολίτες, φαντάζομαι, αγωνιούμε για το πώς θα μπορέσει αυτή η χώρα να ορθοποδήσει με όλα αυτά τα σκληρά μέτρα που μας περιμένουν και με τις δόσεις τώρα της εφορίας και του ΦΠΑ, αλλά και με τον έμφυα που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο και με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις. Πράγματι η κατάσταση είναι φοβερά δύσκολη. Φαύλος κύκλος, αυτό το πράγμα τι είναι τώρα? Αριθμολαγνία, δηλαδή λέμε 5 δις σε 5 μέρες, είναι τόσο εύκολο? 5 δις ευρώ. Γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει ότι δεν πρόκειται να βγει αυτή η ιστορία. Το πρόγραμμα παρά είναι βαρύ, παρά είναι δύσκολο. Τα οικονομικά της χώρας μπορεί μέχρι σήμερα να τα τραπάτρα να ορθοπόδησαν, να φαινόταν ότι θα μπορούσαν να βγουν, αλλά νομίζω ότι τώρα έρχονται τα δύσκολα. Από φθινόπωρο δηλαδή πραγματικά η χώρα θα αναστενάξει και οι πολίτες θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Να τονίσουμε φυσικά ότι την ώρα που συμβαίνουν αυτά έχουμε και τον έμφυα, ο οποίος τη μία μέρα συμπεριλαμβάνει αγροτεμάχια, την άλλη δεν συμπεριλαμβάνει αγροτεμάχια. Τη μία μέρα είναι 4 δόσεις, την άλλη 5 δόσεις. Τη μία Αύγουστο, την άλλη Σεπτέμβριο. Αλαλούμ. Σε έναν βαθμό αυτά είναι και επικοινωνιακά παιχνίδια διαχείρισης. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει στους πολίτες ότι προσπαθεί να πάρει κάποια μέτρα, να ελαφρύνει λίγο τον κόσμο, αλλά η ουσία είναι ή να αλλάξει την ατζέντα είτε με τον εκλογικό νόμο είτε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι τα κρίσιμα είναι τα οικονομικά μεγέθη, τα οικονομικά προβλήματα, η πραγματική ασφυξία που επικρατεί στην αγορά και γενικότερα εκτός από τους ανέργους και τους εργαζόμενους, πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι δεν πληρώνονται κανονικά, είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πλέον και οι επιστήμονες οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο. Αυτό που λέγαμε κάθε πέρσι και καλύτερα, νομίζω ότι φέτος θα το ζήσουμε στη χειρότερη εκδοχή. Είστε δικηγόρος, φυσικά το ζήσατε εσείς όλοι δικηγόροι, το αντιλαμβάνετε η κοινωνία, μια απεργία η οποία ήταν μαραθώνια, τελικά είχε κάποιο αποτέλεσμα? Εάν προσθέσουμε και τον Δεκέμβριο που απήχαμε για το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας, ουσιαστικά 7 μήνες αποχών που ο δικηγορικός κόσμος βρέθηκε στην κόψη του ξηραφιού, από τη μια διαβλέποντας ότι και με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο τα μέτρα που πάρθηκαν, αν προσθέσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα στην όποια φορολογία ήταν πλέον δυσβάσταχτη, ο δικηγορικός κόσμος οδηγείται πραγματικά σε πλήρη απόγνωση, σε πλήρη εξαθλίωση, σε εξανθρωποδισμό. Και το χειρότερο για το δικηγορικό κόσμο, κύριε Φυλακτέ, είναι ότι είναι εγκλωβισμένος στη χώρα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν διέξοδο και λύση για κάποια άλλα επαγγέλματα, για γιατρούς, μηχανικούς, το να φεύγουν έξω τα καλύτερα μυαλά και τα καλύτερα παιδιά της χώρας. Αλλά εμείς ως δικηγόροι δεν μπορούμε καν να φύγουμε από τη χώρα, διότι δεν μπορούμε να δικηγορήσουμε σε άλλη χώρα. Δυστυχώς υπάρχουν νέα παιδιά, συνάδελφοι και στη Δράμα, θα το θέλαν, οι οποίοι πηγαίνουν σε άλλες χώρες όχι για να δικηγορήσουν, αλλά για να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Μόνο και μόνο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έχουμε παραδείγματα τέτοια και στη Δράμα? Έχουμε. Φύγαν δικηγόροι δηλαδή και πήγαν στο εξωτερικό. Νέα παιδιά που δεν μένουν να δικηγορήσουν,
Φεύγουν στη Σουηδία, φεύγουν σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές, είτε στην Κεντρική Ευρώπη είτε στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και δικηγόρους οι οποίοι φύγανε μετά από αρκετά χρόνια δικηγορίας για να δουλέψουν σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία επειδή γνώριζαν γλώσσα. Δηλαδή, κάποιοι που γνώριζαν γερμανικά, ας πούμε, έχουν πάει σε Αυστρία, Γερμανία. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά και τα εξιστορούμε, τα αναλύουμε, την ίδια ώρα βλέπουμε τη κυβέρνηση να ασχολείται με ζητήματα υψηλής πολιτικής, δηλαδή εκλογικός νόμος, απλή αναλογική, ας πούμε. Θεωρείτε ότι το timing ήταν το κατάλληλο? Κοιτάξτε να δείτε, από μια άποψη θα έλεγε κανείς ότι και αυτά τα ζητήματα, ο εκλογικός νόμος, η συνταγματική αναθεώρηση, ένα νέο πιο σύγχρονο σύνταγμα που θα καλύπτει τις σημερινές σύγχρονες ανάγκες της χώρας, είναι ζητήματα που θα πρέπει να ενδιαφέρουν την κυβέρνηση, τη χώρα, τους πολίτες, αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι ζητήματα υψηλής πολιτικής. Δηλαδή, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι τα κρίσιμα είναι τα οικονομικά μεγέθη, τα οικονομικά προβλήματα, το οικονομικό δύσκολο κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Και η κυβέρνηση, μην μπορώντας να πάρει μέτρα που θα ανακουφίσουν οικονομικά τους πολίτες, προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα. Προσπαθεί να πετάξει τον μπαλάκι στην κερκίδα και να δείξει στον κόσμο ότι υπάρχουν στοιχεία προοδευτικότητας σε αυτή την κυβερνητική εκδοχή που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, και αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει με πολύ περίσκεψη να απασχολήσουν την κοινωνία και όχι ως πυγολαμπίδες, ως πυροτεχνήματα πολιτικά, τα οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να αξιοποιήσει για ίδιον όφελος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος ψήφισε την απλή αναλογική, η Δημοκρατική Συμπαράταξη δεν την ψήφισε. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, επί της ουσίας... Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, όταν λέμε... Επί της ουσίας βέβαια δεν υπάρχει διάσταση απόψεων, διότι και η Δημοκρατική Συμπαράταξη στην πρόσφατη συνδιάσκεψή της και στις θέσεις που έβγαλε προς την κοινωνία έχει ταχθεί υπέρ της απλής αναλογικής, υπέρ ενός συστήματος απλής αναλογικής. Και νομίζω και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, αν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ιστορία με τον πόνους των 50 εδρών δεν μπορεί να συνεχίσει να ισχύει. Ο εκλογικός νόμος ήταν τρισάθλιος. Δεν μπορεί ένα τέτοιο καλπονοθετικό σύστημα να δίνει τόσες έδρες. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε το παράδειγμα ότι θα μπορούσε θεωρητικά, επειδή πλέον τα δύο μεγάλα εντός εισαγωγικών κόμματα παίρνουν μικρά ποσοστά, θα μπορούσε λοιπόν το πρώτο κόμμα στη χώρα να πάρει περισσότερες έδρες από τον πόνους από ό,τι θα έπαιρνε από την κάλπη. Δηλαδή μιλάμε για τραγική κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Περίπου αυτό συνέβη στις εκλογές τις πρώτες του 2012, νομίζω, ναι. Όταν η Νέα Δημοκρατία πήρε 18,6% και 103 έδρες, αν θυμάμαι. Οι έδρες της, οι κανονικές, ήταν 50 και πήρε άλλες 50 δώρο. Δηλαδή ακόμα και οι εμπνευστές αυτού του νόμου για τον πόνους των 50 ευρών δεν στηρίζουν πλέον αυτή τη ρύθμιση. Άρα λοιπόν, η αντιπολίτευση στο σύνολό της, και είπα, εάν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία που για δικούς της μικροκομματικούς λόγους θέλει να πάμε σε εκλογές με το ισχύον σύστημα, είναι υπέρ της κατάργησης του πόνους των 50 εδρών. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι το εξής, ότι τέτοια ζητήματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση ή ο εκλογικός νόμος προϋποθέτουν από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία έχει τον πρώτο λόγο και η οποία θέτει τα ζητήματα προς συζήτηση και ψήφιση και επίλυση, θα έπρεπε να επιδιώξει πρώτα συνενέσεις και μετά να προχωρήσει. Εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, η οποία κατά την προσωπική μου άποψη έχασε το παιχνίδι της συνένεσης τον Αύγουστο του 2015, όταν σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή ψήφισε τη νέα συμφωνία με τους δανειστές, άρα θα μπορούσε εκεί τότε να πετύχει τη συνένεση, τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Η κυβέρνηση συνέχισε στην ίδια διχαστική, πολεμική, τακτική και στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία, οπότε τίναξε στον αέρα το παιχνίδι της συνένεσης. Άρα λοιπόν σήμερα πλέον δεν την εμπιστεύεται κανείς αυτή την κυβέρνηση. Και τις προθέσεις της, από όσο καταλαβαίνω, λέτε. Έτσι, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε η κοινωνία, ότι επιδιώκει μέσα από συνεννητικές διαδικασίες να λειτουργήσει πολύ καλύτερα το πολιτικό μας σύστημα. Καταθέτει προτάσεις οι οποίες δεν έχουν επεξεργαστεί κατάλληλα. Καταθέτει προτάσεις προσπαθώντας, όπως είπα και προηγούμενα, να αλλάξει την ατζέντα, να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα για να πάψει ο κόσμος να ασχολείται με τα ζέοντα προβλήματα που είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Άρα λοιπόν, ας τρίξει το βάρος η κυβέρνηση στα καυτά οικονομικά
κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και οι πολίτες, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συζητηθούν, αλλά σε ένα ήρεμο πολιτικό κλίμα, σε έναν ανύποπτο πολιτικό χρόνο και βεβαίως με την πρόθεση να πετύχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεννοήσεις. Επανέρχομαι στο θέμα της απλής αναλογικής. Η Δημοκρατική Αριστερά, πάντα και η Αναμνητική Αριστερά, ήταν υπέρ της απλής αναλογικής. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη επίσης και το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πρόταση νόμου για την κατάργηση του μπόνους των 50 ευρώ. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια η Δημοκρατική Αριστερά και ο Θανάσης Θογαρόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ στη Βουλή, ήταν συνεπέστατη απέναντι σε αυτό το οποίο υποστηρίζαμε όλο αυτό το καιρό. Άρα δεν ήταν η κυρία γεννήματα. Το ΠΑΣΟΚ αφού προβληματίστηκε, πήρε την απόφαση ότι δεν θα παίξει στο παιχνίδι αυτό το επικοινωνιακό της κυβέρνησης. Επί της ουσίας όμως συμφωνεί με την πρόταση για την κατάργηση του μπόνους των 50 ευρώ και γι' αυτό το λόγο και η κυρία Γεννηματά στη Βουλή δήλωσε ότι εάν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση και φέρει πρόταση για επαναφορά του μπόνους, δεν πρόκειται η Δημοκρατική Συμπαράταξη να ψηφίσει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και κάποια εσωτερικά ζητήματα εκεί, σχέσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ομάδα Βενιζέλου, υπάρχει και κάτι τέτοιο? Γιατί γράφεται ότι ουσιαστικά σέρνεται το ΠΑΣΟΚ πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, καταψηφίζει αυτό το συγκεκριμένο νόμο, αυτά τα είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, και ουσιαστικά συμπλέει με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό γίνεται, λένε κάποιοι άλλοι, γιατί η κυρία Γεννηματά δεν ελέγχει ουσιαστικά την κοινοβουλευτική της ομάδα. Σε αυτή τη λογική δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μπουν οι πολίτες. Δηλαδή, διάβαζα προχθές στο διαδίκτυο σχόλιο ότι ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος συνέπλευσε, ας πούμε, με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Καμένο και με τον Τσίπρα. Δεν είναι έτσι. Σε θέματα ουσίας, πολύ σημαντικά, και ο εκλογικός νόμος είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα, θα πρέπει να μένεις στις θέσεις αρχών που έχεις και να μην βλέπεις τι μπορεί να σου καταλογίσει ο πολιτικός σου αντίπαλος, συμπλέεις με τον Α ή τον Β. Έτσι. Το ζητούμενο ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε έναν εκλογικό νόμο αναλογικότερο, πολύ αναλογικότερο, για να ανταποκρίνεται αυτό στις διαθέσεις της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα υπέρ της απλής αναλογικής είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα υποχρεωθούν οι πολιτικές δυνάμεις να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συνενέσουν, να συνεργαστούν για να έχουμε συνεργατικές κυβερνήσεις. Ακόμα και με τον πόνους των 50 ευρώ, κύριε Φυλακτέ, από το 12 και μετά βλέπουμε ότι καμιά πολιτική δύναμη δεν μπορεί να έχει την αυτοδυναμία και πάμε σε συνεργατικές κυβερνήσεις. Αυτό που απαιτείται είναι και μια συνένεση της κοινωνίας, γιατί οι έδρες μπορεί να είναι πολλές, αλλά δεν υπάρχει αποδοχή στην κοινωνία πολλές φορές. Με 30% μπορεί να πάρεις 140 έδρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Κοιτάξτε, γιατί τα μέτρα είναι δύσκολα και απαιτείται μεγαλύτερη συνένεση, ευρύτερη συνένεση, κοινωνική συνένεση. Αυτό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος τα τελευταία χρόνια είναι ότι με μονοκομματικές κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι είναι πανίσχυρες κοινοβουλευτικά αλλά αδύναμες στην κοινωνία, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Άρα κανένας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνος του πλέον και θα πρέπει να υπάρξει εθνική συνεννόηση και να υπάρξουν συνεργατικές κυβερνήσεις. Αυτή είναι και η πολιτική ουσία, η πεμπτουσία της πολιτικής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, η οποία έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους όλο αυτό το διάστημα ότι απαιτείται κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αν είναι δυνατόν όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις της χώρας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, να συνεννοηθούν και για τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουμε πολύ πιο εύκολα, θα έχουμε μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη απέναντι στους δανειστές, αλλά και απέναντι στην κοινωνία, ότι όταν η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος θεωρεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη λύση, έτσι ώστε να μπορούν τα μέτρα να εφαρμοστούν. Μάλιστα. Έχουμε τώρα και τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, συνταγματική καθιέρωση απλής αναλογικής, δυνατότητα άμεσης εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, επικοδομητική όπως την αναφέρει ψήφο δυσπιστίας, θητείας στους βουλευτές. Επίσης πρόταση για πρωθυπουργούς οι οποίοι πρέπει να είναι πάντα βουλευτές, να μην έχουμε εξωκοινοβουλευτικούς πρωθυπουργούς εκτός των υπηρεσιακών, και κάποιο άλλο πλαίσιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάλι μπάλα στην κερκίδα, για να το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, κύριε Χατζηγεωργίου. Συζητάμε δηλαδή για βάθος χρόνου όταν έχουμε άλλα ζητήματα. Προφανώς χρειάζονται αλλαγές στο Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά μας από το 1975 και μετά απέδειξε ότι και στοιχεία προοδευτικότητας και εξυγχρονισμού διαθέτει και απέδειξε ότι το πολιτικό σύστημα
σε έναν μεγάλο βαθμό, συγκρίνοντας με προηγούμενες παλιότερες πολιτικές περιόδους, αποδείχθηκε ανθεκτικό και αποδείχθηκε δημοκρατικό και λειτουργήσε υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε, μπορεί να είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και να ζούμε πολλά προβλήματα, αλλά από το 1975 και μετά ζούμε τη μακροβιότερη ειρηνική περίοδο, δημοκρατική περίοδο, με αναλλαγές κομμάτων στην εξουσία κτλ. Άρα λοιπόν χρειάζονται προφανώς αλλαγές στο Σύνταγμα αυτό, που οι αλλαγές αυτές πολύ ουσιαστικές μπορούν να είναι, για παράδειγμα, η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, να μην υπάρχει το ακαταδίωκτο των υπουργών, θα μπορούσε να είναι πολύ προοδευτική η πρόταση που θα εξυγχρονίσει το πολιτικό σύστημα και θα το αλλάξει, η πρόταση για περιορισμένες θητείες των βουλευτών. Δεν μπορεί κάποιος να είναι 40 χρόνια βουλευτής συνεχόμενα. Άρα λοιπόν τη θεωρώ πολύ σημαντική πρόταση. Βρίσκουν τρόπο πολύ φυσικά, βάζουν τα παιδιά τους μετά. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί αυτό τώρα, γίνεται ουσιαστικά, ή οι συγγενείς τους. Αυτό τώρα προφανώς είναι κάτι που σε μια δημοκρατία δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πρόταση αυτή. Πάει το βασίλειο. Η πρόταση αυτή για 2 θητείες, 3 θητείες και μετά αλλαγή του πολιτικού προσωπικού, προφανώς θα οδηγήσει σε ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και στοιχεία τα οποία, όπως σας είπα και προηγούμενο, ως πυροτεχνήματα πολιτικά εκτοξεύονται για να πετάξουν την μπάλα στην κερκίδα. Δεν νομίζω ότι η πρόταση, προσωπική μου άποψη πάντα ήταν ότι η πρόταση για συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής του οποιοδήποτε εκλογικού συστήματος είναι ένα θετικό στοιχείο στην πολιτική ζωή της οποιαδήποτε χώρας, διότι είναι λίγο το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται στα δεδομένα. Δεν μπορεί να έχεις ένα εκλογικό σύστημα το οποίο, αν αποδειχθεί ότι δεν λειτουργεί στην πράξη, να μην μπορείς να το αλλάξεις. Δεν μπορεί να είναι νόμος και κανόνας. Και να περιμένεις 10 χρόνια να ξανακάνεις συνταγματική αναθεώρηση. Δεν μπορείς να είναι νόμος και κανόνας. Όπως επίσης θεωρώ ότι υπάρχουν προβλήματα και στην πρόταση για εκλογή απευθείας από τον λαό. Αν δεν συγκεντρώνει τους 200 να πηγαίνει στο λαό. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Πρέπει να τα συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και κάπου αλλού παγκόσμια. Υπάρχουν χώρες δηλαδή που αν δεν βγάλουν πρόεδρο από τη Βουλή τον πάνε στο λαό μετά. Όχι. Το πρόβλημα έγκυται στο εξής και νομίζω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κορυφαίο εν ζωή συνταγματολόγο, τον Αντώνη τον Μανιτάκη, ο οποίος είπε ότι το σύστημά μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εάν πάμε σε άμεση εκλογή προέδρου από τη Βουλή, έχουμε εντός εισαγωγικών συνταγματική εκτροπή, έχουμε αλλίωση του προεδρευόμενου πολιτικού μας συστήματος. Υπάρχει βέβαια προηγούμενο, είναι η περίπτωση της Αυστρίας, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται απευθείας από το λαό και δεν είναι προεδρικό το σύστημα. Αλλά και μόνο το ότι τον εκλέγεις από το λαό σημαίνει ότι έχει αυξημένη πολιτική ισχύ. Άρα λοιπόν ο κίνδυνος να έχουμε φαινόμενα διαρχίας, ο κίνδυνος να έχουμε αλλίωση της προεδρευόμενης δημοκρατίας είναι υπαρκτός. Βεβαίως θα πρέπει να αυξηθούν οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι η αποψήλωσή τους με την συνταγματική αναθεώρηση του 1985 επί Πασόκ και επί Ανδρέα Παπανδρέου δημιούργησε προβλήματα. Έτσι. Διότι το σύστημα δεν μπορεί να είναι σκληρό πρωθυπουργοκεντρικό χωρίς θεσμικά συνταγματικά αντίβαρα. Άρα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Όπως σας είπα και πριν όμως, θα πρέπει αυτή η συζήτηση να γίνει σε όριμο πολιτικό χρόνο για να υπάρξουν οι μεγαλύτερες δυνατές εθνικές συνεννοήσεις. Εξεταστική για Plan X, Βαρουφάκη, συζήτηση στη Βουλή. Εδώ τώρα για τον ιστορικό του μέλλοντος, για να γίνει καλοκαιρινό βίπερ και συζήτηση στα Κυριακάτικα Φύλλα, επί της ουσίας δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Για να γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος το τι έγινε πέρσι. Έχουμε ένα πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, κύριε Φυλακτέ, μια και πιάσαμε τα θεσμικά ζητήματα. Αυτό το οποίο χρόνια ολόκληρα η ανανεωτική αριστερά και η δημοκρατική αριστερά έβαζε επιτάπητος είναι ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε κυβερνώσα βουλή. Δεν έχουμε βουλή με αυξημένες αρμοδιότητες που θα ελέγχει την κυβέρνηση και θα έχει ουσιαστικό θεσμικό κοινοβουλευτικό έργο. Άρα λοιπόν, οι εξεταστικές επιτροπές, όσες φορές στο παρελθόν έγιναν, αποδείχθηκαν μια πολιτική εντός εισαγωγικών μπαρούφα. Με την εξής έννοια, ότι κάθε κόμμα καταθέτει στο τέλος το δικό του πόρισμα. Άρα λοιπόν, στην ουσία δεν έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι. Άρα λοιπόν. Μάλλον ζημιά προκαλείται τελικά. Άρα λοιπόν, ούτε ο χρόνος είναι κατάλληλος, νομίζω, για να ψάχνουμε να βρούμε τις ευθύνες του χύψη πολιτικού προσώπου. Θα πρέπει
όπως κάναν όλες οι άλλες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια ή κινδύνευαν να μπουν σε μνημόνια και κατάφεραν να δουν φως στο βάθος του τούνελ και να βγουν από τα μνημόνια, να αρχίσουν να ανεβαίνουν, να έχουν πάλι ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε το κύριο που είναι η εθνική συνεννόηση, ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, τις επενδύσεις, το χτύπημα της ανεργίας και όχι τώρα να ψάχνουμε τις ευθύνες. Αυτά θα έχουμε το χρόνο να τα βρούμε, μόλις ξεπεράσουμε λίγο τον κάβο, διότι αυτό αυτή τη στιγμή απαιτεί η κοινωνία και αυτό θα πρέπει να γίνει για να αρχίσουμε και εμείς να ορθοποδούμε λίγο ως χώρα. Εάν αρχίσουμε να ψάχνουμε ευθύνες, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει πολιτική ένταση, θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα με τις κοκορβαχίες που βλέπουμε στη Βουλή, μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, που ενώ επί της ουσίας συμφωνούν στην πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί, έχουν κοκορμαχίες μόνο και μόνο για να το πάρουν τους ηθαγενείς, τους ψηφοφόρους τους και να έχουμε ένα ανέβασμα λίγο των ποσοστών τους εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί έχουμε ένα μνημόνιο το οποίο ψηφίστηκε από πολύ μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή και ουσιαστικά μαλώνουν για τα προαπαιτούμενα του μνημονίου τα οποία ψήφισαν. Αν το σκεφτούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι ουτοπικό αυτό το οποίο ζούμε. Η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει κάτι το οποίο ψήφισε και το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία η Νέα Δημοκρατία ψήφισε, αλλά τώρα καταγγέλει. Κύριε Φυλακτέ, έχουμε το καλοκαίρι. Και το ποτάμι επίσης. Το ποτάμι το οποίο έλεγε χαρακτηριστικά, φέρτε μου οποιαδήποτε συμφωνία να την. Ο ίδιος ο κύριος Θεοδωράκης αυτό δεν έλεγε. Φέρτε μια συμφωνία. Το καλοκαίρι του 2015, επιτέλους, η συντριπτική πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο των Πολιτικών Δυνάμεων πλην Λακεδαιμονίων, ΚΚΕ που έχει τη δική του γραμμή και πολιτική και Χρυσής Αυγής που δεν συμπεριλαμβάνεται στο συνταγματικό λεγόμενο τόξο, συμφώνησαν στο πολιτικό σχέδιο. Αυτό το πολιτικό σχέδιο λοιπόν είναι ότι είναι αδιαπραγμάτευτη, αταλάντευτη η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ότι θα πρέπει να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία με τους δανειστές εταίρους και να δούμε τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα. Ποια είναι αυτά? Είναι ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης που επιτέλους πρέπει να έχει αυτή η χώρα, πώς θα χτυπήσουμε την ανεργία και πώς θα έχουμε επενδύσεις. Άρα λοιπόν, εφόσον συμφωνήσαμε σε αυτό, γιατί σας είπα ότι χάθηκε για μένα η μεγάλη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορούσε να πατήσει πάνω σε αυτή τη συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων τον Αύγουστο του 2015 και να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς την επόμενη κιόλας μέρα ο Πρωθυπουργός. Έκανε κυβίστηση, λέτε. Ο Πρωθυπουργός, πέρα από την κυβίστηση που έκανε και προσγειώθηκε στη σκληρή πραγματικότητα και σε αυτά τα οποία λέγανε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ευνηδίασε εντός εισαγωγικών με εκλογές, τις οποίες κέρδισε πολύ άνετα. Και είδε ότι έξω από το δρόμο του ρεαλισμού όλα τα άλλα ήταν, πώς το είπε ο ίδιος, αυταπάτες. Έτσι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει στο τσεπάκι του αυτή την εθνική συνεννόηση, συνένεση και να προχωρήσει στα επόμενα. Ποια ήταν τα επόμενα? Να προχωρήσει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και τις μεταρρυθμίσεις που είναι η προοδευτική ατζέντα της κεντροαριστεράς, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, δημιουργώντας, αν θέλετε, και πολιτικό πρόγραμμα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια της, και επίσης να προχωρήσει τις ιδιωτικοποιήσεις και τις επενδύσεις που είναι, αν θέλετε, βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτή είχε παντιέρα της ιδιωτικοποίησης, στις οποίες ιδιωτικοποίησεις προχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αντί να κάνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα με απίστευτο τρόπο πρέπει. Έτσι. Να αντί να κάνει αυτό το πράγμα, πράγμα που θα τον καθιέρωνε ως. Κυριολεκτικά δορίζει το εθνικός πλούτος. Αντί να προχωρήσει σε αυτή την πολιτική κατεύθυνση, πράγμα που θα τον καθιστούσε κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού, την επόμενη κιόλας μέρα προχώρησε στις εκλογές εκείνες τις διχαστικές για να λύσει το σοκοματικό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, λες και αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία, και δημιούργησε αυτή την σφοδρότατη πολιτική αντιπαράθεση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αλλά και με την ίδια την κοινωνία. Άρα προσωπικά συναντώ πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίοι μου λένε δεν πιστεύουμε πλέον τίποτε από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτή την κυβέρνηση. Τεινάξαμε στον αέρα, ως χώρα, ως κοινωνία, την εθνική μας συνεννόηση που είναι εκ των ουκάνευ για να βγούμε από τα διέξοδά μας.